Επομένως, πονάω για την περίπτωση του Λουπασάκη, πονάω για την περίπτωση του Αντωνίου, αλλά έχω και καθήκον να σταθώ πλάι για να γιατρευτούν όλα αυτά τα πράγματα. Και ο Θεός έχει. Να κάνω όμως και ένα ερώτημα σε εσάς. Δεν σας φαίνεται περίεργο όταν ο πατήρ Αντώνιος, αυτός όπως τον παρουσίασαν τα μέσα, που πιθανό να έχει υπερβολές, αυτός ο Αντώνιος ετοιμήθη από τη Βουλή των Ελλήνων. Ετοιμήθηκε από το Πανεπιστήμιο. Πήρε βραβείο από την Ακαδημία. Η Ευρώπη τον ονόμασε ο πρώτος πολίτη της Ευρώπης. Μα πού είναι αυτοί τώρα οι άνθρωποι? Δεν έπρεπε αυτοί οι άνθρωποι να ρωτήσουν τον υπεύθυνο, τον Αρχιεπίσκοπο, που να τους έλεγε, για δείτε, να είστε λίγο μετρημένοι, να είστε λίγο προσεκτικοί. Αλλά όλοι όρμησαν εναντίον του και όλοι και μια σιώπησαν. Αυτό πώς το βλέπετε εσείς δημοσιογραφικά? Δεν περιμένουμε την πορεία που θα πάρουν τα πράγματα στη δικαιοσύνη στο συγκεκριμένο ζήτημα. Γιατί όταν τα πράγματα οδηγούνται στη δικαιοσύνη, είτε υπάρχει καταδίκη, είτε υπάρχει αθώωση. Τώρα, μετά από μια τέτοια ταλαιπωρία, αν υποτεθεί που δεν ξέρουμε ότι αθώθηκε από την Αντώνιος ή τα παιδιά αυτά των... Πιστεύετε ότι έλειξε το θέμα, θεραπεύτηκε, τα παιδιά αυτά θα μπορέσουν να ζήσουν όπως θα ήθελαν να ζήσουν? Αθώωση δεν σημαίνει μη τέλεση των πράξεων. Το θέμα είναι αυτοί που πήραν, που ρίξαν την πέτρα ή που δημιούργησαν αυτό το θόρυβο, δεν έχουν ευθύνη.